τον Οκτώβριο του 2004. Από εμάς τους τρεις είμαστε ιδρυτικά μέλη. Είχαμε δουλέψει ήδη σε ένα θέατρο, η Αγγελική είχε δουλέψει μια παραπάνω εμπειρία και ο Χρήστος και από άλλα θέατρα και μας συνέβησε νομίζω η κοινή επιθυμία να δουλέψουμε μαζί και να βάλουμε τις κοινέ πεπιθήσεις μας, ενώ να δημιουργήσουμε ένα κάτι το οποίο πιστεύω ότι συμβαίνει, ας πούμε, δηλαδή να δημιουργήσουμε ένα ψυχικό τοπίο μέσα στο οποίο μπορούμε να υπάρξουμε, ας πούμε, από το να πηγαίνουμε, ας πούμε, και να ζητάμε δουλειά σε άλλους σκηνοθέτες ή να κάνουμε οντισιόν κτλ. Και τέτοια. Στην αρχή τα πράγματα δεν ήταν καθόλου ρόδινα, γιατί έπρεπε να δουλεύουμε. Δεν είχαμε χρήματα για να υποστηρίξουμε την παραγωγή, έπρεπε να δουλεύουμε, να κάνουμε διάφορες δουλειές για να εξασφαλίσουμε την επιβίωση τη δική μας. Δεν μας χαρίστηκε τίποτα σε σχέση με το ζήτημα, το καλλιτεχνικό και αυτό. Εντάξει, βέβαια, οι δυσκολίες είναι αντικειμενικές. Νομίζω ότι οποιοδήποτε ξεκινάει σε αυτές τις συνθήκες θα αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε κι εμείς, οι οποίες είναι αντικειμενικές, δηλαδή δεν υπάρχει καμία συνωμοσία εναντίον μας. Έχουμε βρει έναν τρόπο, ή ψάχνουμε, θέλω να πω, έναν τρόπο να μιλήσουμε για αυτό που ζούμε στη συγκεκριμένη πόλη, τη συγκεκριμένη εποχή, να μιλήσουμε με έναν πιο επίγοντα τρόπο και πιο άμεσο σε σχέση με άλλα έργα. Μας αρέσουν αρκετά κάποια έργα, φυσικά. Ομολογουμένως δεν διαβάζουμε πολλά θεατρικά έργα. Δηλαδή, προσωπικά έχω ελλειπή μόρφωση σε σχέση με γνωστά έργα κιόλας του ρεπερτορίου, αλλά γενικώς δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Μας ενδιαφέρει αυτή η γραφή δική μας, κυρίως γι' αυτό, γιατί έχει μια αμεσότητα που πολύ ζωντανή, να το πω. Και υπάρχει μια αναγκαιότητα από πίσω και αυτό μας εκφράζει σε ένα πιο συνολικό επίπεδο. Αυτό να πάρουμε μια έτοιμη δραματουργία. Βέβαια αυτό έχει μεγάλη δυσκολία. Ναι. Μερικές φορές βέβαια το έχουμε κάνει μερικές φορές. Μια φορά το δοκιμάσαμε στο Φάουστ, που κάναμε μια ομαδική σκηνοθεσία με τους άλλους, που είχαμε ένα έτοιμο έργο. Εμένα δεν μου φέρει. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν μερικά έργα που μπορούμε να τα κάνουμε και θα είναι και ενδιαφέρον να τα κάνουμε, να ασχοληθούμε με ένα έργο που δεν έχουμε δουλέψει με τέτοιο τρόπο. Πιο μεγαλύτερη μας εμπειρία είναι στο να φτιάχνουμε εμείς τα κείμενα. Εμένα αυτό μου φαίνεται. Τους μερικά έργα του Σέξπιρ που υπάρχουν που μου αρέσουν. Νομίζω ότι και εκεί μπορείς να βρεις πράγματα που να είναι εξίσου επίγοντα. Στη δουλειά μας θέλουμε να μην τυποποιηθούμε σε κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή, η προηγούμενη παράστασή μας από τον Κάνης ήταν το Κατερίνη, το οποίο ήταν μια παράσταση που διαδραματιζόταν σε πολλά εισαγωγικά σε δωμάτια, όπου η σχέση ήταν ένας θεατής με έναν ηθοποιό, έμπαινε σε ένα δωμάτιο. Και η αμέσως προηγούμενη δουλειά μας ήταν το σπίτι, όπου είχαμε όλοι συγκατοικήσει, όχι όλοι, εμείς οι τρεις και κάποιοι ακόμα, αλλά άλλοι τέσσερις άνθρωποι, είχαμε συγκατοικήσει σε ένα σπίτι και κάθε δευτερότητο ερχόταν το κοινό, και αυτό σε εισαγωγικά, για μια, ξέρω εγώ, για να περάσουμε μερικές ώρες μαζί. Θέλω να πω, προσπαθούμε γενικώς, η φόρμα μας ενδιαφέρει πολύ, γιατί η φόρμα είναι περιεχόμενο πια, σαφώς. Οπότε μας ενδιαφέρει να το ψάχνουμε με την έννοια του πειραματισμού πολύ σε αυτό το επίπεδο της φόρμας και άλλων ειδών και υφών και στυλ. Δηλαδή δεν απαγορεύεται από εμάς να κάνουμε μια παράσταση απολύτως ακαδημαϊκή, τέταρτου τείχου. Και με ένα έργο. Και με ένα έργο, δεν αποκλείουμε γενικώς τίποτα. Όλα είναι δύσκολα. Εδώ μόνο δυσκολίες συναντάς γενικώς. Δηλαδή, αλλά επειδή οι δυσκολίες είναι πραγματικές, είναι πάντα κάτι πραγματικό, ας πούμε. Δηλαδή, δεν έχουμε το τάδε φως, το οποίο κάποιος το σκέφτηκε να το βάλουμε εκεί πέρα. Δηλαδή, ή δεν έχουμε το κείμενο, ή δεν έχουμε, ας πούμε, μοιραία επινοής. Δηλαδή, γίνεσαι πιο δημιουργικός. Κάτι σου λείπει, έχεις μια δυσκολία, και αυτό που σου λείπει, σε κάνει να είσαι δημιουργικός. Το οποίο είναι. Και αν ήταν εύκολο, δεν θα ήταν απογοητευτικό. Ναι, φυσικά. Εντάξει, μερικές φορές και τα εύκολα για μένα. Μία δυσκολία είναι στο να καταλάβουμε εμείς οι τρεις καταρχήν προς τα πού και να καταλάβουμε προς τα πού θέλουμε κάθε φορά να πάει η παράσταση που ετοιμάζουμε ή αυτό που. Η performance, αν δεν είναι παράσταση. Αυτό είναι νομίζω ένα σημείο που είναι λίγο δύσκολο. Το πώς μετά αυτό το επικοινωνούμε με τους υπόλοιπους ηθοποιούς ή με το δραματουργό μας. Αυτό είναι ένα κομμάτι που το κάνουμε νομίζω πιο εύκολα. Αλλά το να βρούμε την ουσία, ας πούμε, κάθε φορά ή το κέντρο αυτού του πράγματος, αυτό είναι το δύσκολο. Ναι. Βέβαια, η διαδικασία είναι προσωπική, με την έννοια ότι
Αν καταλάβαμε κάτι, ας πούμε, τώρα 5 χρόνια έχουμε που δουλεύουμε μαζί, αν καταλάβαμε κάτι, νομίζω είναι ότι ο κάθε άνθρωπος, προσωπική μου αυτή την έννοια, ότι ο κάθε άνθρωπος που μπαίνει στην ομάδα θέλει διαφορετικό χειρισμό. Αυτό δεν έχει πονηριά, βέβαια, που λέω. Χρησιμοποιούμε την προσωπικότητα του καθενός. Δεν πάμε να, ξέρεις, να αλλοιάνουμε τις αντιθέσεις, παρά να τις εντατικοποιήσουμε κάπως, να τις εντείνουμε. Αυτό που θέλουμε, γιατί οι τρεις λέξεις δεν μπορούν να. Αυτό που θέλουμε είναι να μεταδίδουμε ελευθερία. Αυτό είναι αλήθεια. Θέλω να πω και με το θέαμα το ίδιο και με την στάση μας τη γενικότερη. Και, δηλαδή, έχει ένα ρομαντισμό με αυτή την έννοια αυτό που κάνουμε. Θέλουμε, εννοώ. Θέλουμε να μεταδίνει ελευθερία. Ενώ ή δυνατόν αυτός που βγαίνει μετά το τέλος παρέστησης να νιώθει περισσότερο ελεύθερος με τη ζωή του. Όχι με το θέατρο, με την τέχνη γενικά. Αυτό θέλουμε. Αυτός είναι ο στόχος μας. Αυτό επιχειρούμε κάθε φορά. Ένα μεγαλύτερο βαθμό ελευθερίας. Με τρεις λέξεις. Ένα μεγαλύτερο βαθμό, τέσσερις. Simply the best. Ναι, εγώ πιστεύω ότι αυτό θέλουμε. Ενώ κατά από αυτά τα πράγματα, δηλαδή, και η χαρά του να ζεις τη ζωή σου. Δηλαδή, να πω, δεν ξέρω αν έχει κανένα νόημα η τέχνη, ας πούμε. Το θέατρο συγκεκριμένο, το οποίο ασχολούμαστε εμείς, ενώ σίγουρα δεν κάνει τους ανθρώπους καλύτερους. Ναι, σαφώς. Εννοείται. Προσπαθούμε στις παραστάσεις να αμφιβάλλουμε ή να αναρωτιόμαστε μαζί με το κοινό. Αυτή είναι επίσης μια από τις προθέσεις μας. Δηλαδή, αν κάτι μας απασχολεί αυτόν τον καιρό, θέλουμε κάπως να ανοίξει ένα γενικό ερωτηματικό. Αυτό θέλουμε να μεταδώσουμε. Γιατί η ρητορία δεν μας αρέσει, θέλω να πω, δεν ξέρουμε, δεν έχουμε τις απαντήσεις. Και γενικώς η τέχνη δεν απαντάει κατά κάποιο τρόπο. Θέλω να πω, αυτός που βγαίνει με τον globe έξω απαντάει, έχει μια θέση. Η τέχνη είναι. Δεν άλλαξε ποτέ τον κόσμο, ακολουθούσε πάντα. Οπότε, ξέρεις, είναι περισσότερο στο επίπεδο της συνείδησης, αν μπορέσει κάποιον να μετακινήσεις.